Να πω καταρχήν ότι όσον αφορά εδώ το νομό μας, δεν αποτελεί κανένα αποτέλεσμα συνένεσης αυτή η μορφή του σχεδίου Αθηνά που βγήκε στη δημοσιότητα. Αποτελεί αποτέλεσμα των πολύ έντονων πιέσεων που ασκήθηκαν από την περιοχή και έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να κατευνάσει κάπως μια κατάσταση εδώ στο νομό και ο δεύτερος είναι να διασπάσει το μέτωπο που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί για πρώτη φορά στο νομό Λασισίου, έτσι ώστε να μπορέσει να χειριστεί και να ελέγξει το επόμενο διάστημα τις αντιδράσεις και να γίνω σαφέστερη. Αποτελεί βέβαια μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι τα παιδιά εδώ στην Ιερά Πέτρα, οι φοιτητές του ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης, θα μπορέσουν να πάρουν πτυχίο από αυτή τη σχολή. Μας αφήνει δηλαδή το ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης σε μια μεταβατική κατάσταση μέχρι το 18. Ναι. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι αξία θα έχει αυτό το πτυχίο τη στιγμή που θα βγουν από μια σχολή η οποία καταργείται το 18. Ναι. Επίσης αφήνει στον Άγιο Νικόλαο, μάλλον όχι αφήνει, καταργεί τα τμήματα του Αγίου Νικολάου που υπήρχαν, τα ΤΕΙ, και φέρνει ένα κομμάτι του ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων από τον Άγιο από το Ηράκλειο. Αυτό το πράγμα τώρα είναι, αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά. Για μας που ξέρουμε ότι το σχέδιο Αθηνά δεν αποτελεί ένα σχέδιο το οποίο τελειώνει την ημέρα που θα περάσει το προεδρικό διάταγμα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, και θα γίνει νόμος, αλλά αποτελεί μία διαδικασία σε εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε ένα καινούριο προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα καταργεί εντελώς τα ΤΕΙ του Αγίου Νικολάου και θα τα συγχωνεύει στο ΤΕΙ του Ηρακλείου. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος από την αρχή. Να μπορέσουν δηλαδή να μαζέψουν τα ΤΕΙ και να μειώσουν τα έξοδα της εκπαίδευσης σε όσο λιγότερες πόλεις μπορούσαν και σε λιγότερα ΤΕΙ και τριτοβάθμια ιδρύματα μπορούσαν. Ναι. Δεν αλλάζει ο στόχος παραμένει. Απλά προσπαθούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν τις αντιδράσεις που έχουν διαφανεί. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ελπίζω ότι θα βρεθούμε και στο ίδιο μήκος αγωνιστικού κλίματος. Δηλαδή, η Επιτροπή Αγώνα έχει απόψε συνέλευση στις 8 η ώρα εδώ στην Ιεράπετρα, στο παραλιακό σχολικό συγκρότημα, και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έχει δηλωθεί η πρόθεση του Δημάρχου και ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από το προεδρικό διάταγμα που κατεβαίνει. Θεωρώ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Περιμένω λοιπόν από το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους στο σύνολό τους να καταθέσουν για δεύτερη φορά τώρα, έτσι ώστε να είναι και υποχρεωτική το να γίνει αποδεκτή η παραίτηση από το Περιφερειάρχη και εδώ από το Δήμαρχο, έτσι ώστε πραγματικά να φανεί και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι σύσσωμη η πόλη της Ιεράπετρας, και ελπίζω ότι κάποιο ανάλογο θα κάνει και ο Δήμος του Αγίου Νικολάου, δεν μένει ικανοποιημένη με αυτό το πράγμα που κατεβαίνει ως προεδρικό διάταγμα, και ότι σύσσωμοι θα αντιδράσουμε και οι πολίτες και η δημοτική μας αρχή. Όλα αυτά θα τα δούμε το βράδυ και ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μας δείτε και πάλι δυναμικά, αποφασιστικά και μαζικά στους δρόμους να κάνουμε τις κινητοποίησεις μας, τις καταλήψεις μας και τους αποκλεισμούς μας, που υπενθυμίζω δεν έχουν σταματήσει. Η εφορία του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάληξη. Από την Επιτροπή Αγώνα της Ιεράπετρας, με τη βοήθεια και των πολιτών του Αγίου Νικολάου.